Κύριε Σοβιανέ, καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, οι Γάλλοι πριν από λίγε μέρε φώναζαν στου δρόμου Δεν θα πεθάνουμε δουλεύοντα. Βρίσκει εφαρμογή το σύνθημα αυτό στην Ελλάδα, η σύνταξη το είναι Το ίδιο στα πρέπει να φωνάξουμε και πιο δυνατά. Εξάλλου στη Γαλλία το όριο ηλικία πάει να γίνει 64. Στην mm. Ελλάδα με το νόμο Κατρούγκαλο και του νόμου Σαμαρά Βενιζέλου έχει πάει στα 67. Ε, οι αγώνε στη Γαλλία δείχνουν το δρόμο που μπορούμε να ακολουθήσουμε μπορούμε να αποτρέψουμε, μπορούμε να κάνουμε ανενεργούς, να καταργήσουμε νόμους στην πράξη. Αυτό μπορεί να φοβάται η επόμενη κυβέρνηση, γιατί αυτό θα σηματοδοτήσει η εκλογική άνοδος του ΚΚΕ. Μια αποφασιστικότητα του λαού μας να συγκρουστεί για το δίκιο του. Να συγκρουστεί για το μισθό του, κόντρα στι αυξήσει, να επρασπιστεί το σπίτι του, να επρασπιστεί την ίδια του τη χώρα. Μια και λέμε για διαδηλώσει. Αν δεν κάνω λάθο, νομίζω ότι οι συγκεντρώσει στα ΤΕΠ ήταν οι μεγαλύτερε μετά το 2012. Θεωρείτε ότι ξεχάστηκαν ήταν τα πράγματα. Ήταν ακόμα μεγαλύτερε, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε υπόψη μα από το 2012, και μάλιστα ήταν διαδηλώσει οργανωμένε, συγκροτημένε. Διαδηλώσει που λαό μα έβγαλε αυτό που καταλάβαινε. Ότι στο όνομα του κέρδου η ανθρώπινη ζωή δεν μετράει. Δεν είναι οι 57 νεκροί στα τέμπη, είναι οι 104 καμένοι στο μάτι, είναι οι δεκάδε πνιγμένοι στη μάντρα. Είναι εγκλήματα τα οποία γίνονται από μια πολιτική προδιαγεγραμμένη, από αυτού που κυβέρνησαν και κυβερνούν και που δεν υπολογίζει το όνομα του κέρδου σε ανθρώπινε ζωέ. Ξεχάστηκαν οργή, αυτά, λέτε. Πιστεύουμε ότι δεν έχει ξεχαστεί. Πιστεύουμε ότι θα το βρουν μπροστά του και πιστεύουμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι που το λέει πρέπει να το κάνει πράξη. Μπορεί να ενισχύσει αποφασιστικά το ΚΚΕ για να μπορέσουμε να δούμε και καλύτερε μέρε σε αυτή τη χώρα. Τώρα, εσεί ε, λέτε ότι ε, στα ΤΕΒ φέρουν ευθύνη όλοι όσοι κυβέρνησαν. Κάποιοι άλλοι λένε, και θέλω να μου πείτε τι του απαντάτε, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συμμετέχει σε κάποιε συνεργασίε. Οπότε το μόνο που κάνει είναι κριτική γιατί είναι απ' έξω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έχει τη δική του πρόταση εξουσία, η οποία προποθέτει ένα λαό αποφασισμένο να βγούμε από όλα αυτά που μα έχουν κλείσει. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, από την οικονομία του κεφαλαίου, που όπω είπα και προηγούμενα δεν μετράει την ανθρώπινη ζωή, τη βλέπει σαν κόστο. Και τα παραδείγματα είναι πολλά, ο χρόνο είναι λίγο για να τα αναφέρουμε. Από εκεί και πέρα το ΚΚΕ λέει καθαρά στον ελληνικό λαό και θα έλεγα ότι είναι αυτοί που θα ψηφίσουν ΚΚΕ οι μόνοι σίγουροι για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Απέναντι σε μια κυβέρνηση ε, Μητσοτάκη, αυτοδύναμη ή συνεργασίας με το Πασόκ, γιατί δεν μπορεί να κάνει και εκλογέ όλο το καλοκαίρι μέχρι να πάρει αυτοδυναμία, ή απέναντι σε μια κυβέρνηση Μούφα, όπω την ονομάσαμε, προοδευτική, του κυρίου Τσίπρα μαζί με το Πασόκ, τον κύριο Βαρουφάκη ή ξέρω εγώ ποιον άλλο προκύψει, θα υπάρχει ένα ΚΚΕ ισχυρό, δυνατό, ένα λαό αποφασισμένο να συγκρουστεί για την καθημερινότητά του. Είναι... Ε, από ό,τι βλέπω από τις δημοσκοπήσεις είναι στο πλευρό σας μήπως τα social media γίνονται πιο ισχυρά από το δρόμο από τις κινητοποιήσεις στο δρόμο και τα social media είναι ένα μέσο έκφρασης από εκεί και πέρα όμως ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, έχει το δικό του παρόν και είμαστε σίγουροι ότι θα έχει και το δικό του μέλλον εξάλλου μιλήσαμε για τις μεγαλειώδες κινητοποίησεις στα τέμπη δεν είναι μικρό πράγμα πάνω από 200.000 μαθητές να βγαίνουν στους δρόμους να εκφράζουν μια συλλογικότητα, να γράφουν συνθήματα με τις τσάντες τους, να δίνουν δηλαδή αυτό το στίγμα, αυτή η νέα γενιά έχει δανεικά, παλεύει για αυτά και μπορεί να συναντηθεί στην κάλπη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και πριν Άλλωστε θα λίγο... προηγηθούν και φοιτητικέ εκλογές την Τετάρτη η 10 του μήνα που μπορεί εκεί οι φοιτητέ να αναδείξουν ξανά την πανσπουδαστική πρώτη δύναμη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε Σας Ευχαριστώ καλά. πολύ.